Την πανέμορφη επαρχία μου Χώστου. Πανέμορφη. Μας το λέει να μας κάνεις δουλεύουμε. Πανέμορφη, το ξέρουμε, ναι. Βεβαίως, και ηλιόλουστη. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, στο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λοιπόν, Μοσαϊκό Πολιτισμών συμμετέχουν οι τέσσερις δήμοι καθώς και οι κοινότητες της ελεύθερης επαρχίας μας, που στόχο έχει την ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό της επαρχίας Αμοχώστου. Ο Δήμος Παραλιμνίου, ο οποίος υλοποιεί το έργο ως το εσωτελικός δικαιούχος, αλλά και οι έτεροι δήμοι παρουσίασαν το έργο σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Δημαρχείο Παραλιμνίου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι τοποθετήσεις των τεσσάρων δημάρχων της ελεύθερης επαρχίας μας, ενώ χαιρετισμό απίφθινε και ο επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Κυπριανού. Οι υπηρεσίες και οι δράσεις, να τις πούμε έτσι σύντομα, του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, προγράμματα κοινωνικής στήριξης και κοινωνικού προσανατολισμού, διαπολιτισμικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ενέργειες ανάπτυξης του αισθήματος αποδοχής και κατανόησης των δημοτών στην διαφορετικότητα, ενέργειες ανταλλαγής απόψεων και άλλες εκδηλώσεις. Και τέλος να πούμε ότι το πρόγραμμα συστηματοδοτείται κατά 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έχει συνολικό προϋπολογισμό 115.000 και διάρκεια υλοποίησης έως τον Ιανουάριο του 2017. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στην ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας γενικότερα. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από την ελεύθερη αμόχωστο την όμορφη.